αγαπητοί μου φίλοι, για να φτιάξουμε το αγαπημένο μου δικό μου προσωπικά γλυκό. Είναι το γλυκό που αγαπάω από πιτσιρικά, στο τρώω συνεχόμενα. Έχω μάθει φυσικά να το κάνω με διάφορες παραλλαγές. Κάτσε, βρε, περίμενε, βρε, περίμενε, κατευθείαν. Να καβουρντήσω. Κάτσε, με το πούμε, βρε, το μη τρελαίνεσαι. Δημητράκη, λοιπόν, θα σταματήσω να κάνω γλυκό. Λοιπόν, έχουμε το κάνουμε το γλυκό. Θα κάνουμε δηλαδή σήμερα χαλβά με γεύση φράουλα. 1, 2, 3, 4. Να πούμε τον κόσμο ότι σημαίνει 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, πες το. Λοιπόν, πρώτα ρίχνω μέσα, να βάλουμε το λαδάκι να ξεκινήσουμε τη δουλειά μας. Ωραία. Ρίχνω το λαδάκι μέσα. Να ψηγαρίσουμε μία. Λοιπόν, βάλες το, δώσε τέρμα. Λοιπόν, σημαίνει. Ναι. Ένα λάδι. Ένα λάδι. Δύο σιμιγδάλι χοντρό. Δύο σιμιγδάλι χοντρό. Τρία ζάχαρη. Εγώ γιατί βάζω ψηλό, ρε. Τρία ζάχαρη, ναι. Όχι, αυτό περιορίξω. Σιμιγδάλι ναι. Χοντρό γίνεται. Ναι. Τρία σιμιγδάλι. Ζάχαρη. Τρία ζάχαρη και τέσσερα υγρά, τέσσερα νερό. Τέσσερα νερό. Τρία, τέσσερα. Μάλιστα. Λοιπόν. Κοίταξε πώς κάνει, αρχίζει να. Θα δίνω συμβουλή λοιπόν εγώ, και όπως το πω προηγουμένως, το πω. Μην βάλετε μαύρη ζάχαρη. Αν ποτέ κάποιος έλεγε διέτηση, ας πούμε, εντάξει, μην τολμήσετε και βάλετε μαύρη ζάχαρη, την πατήσατε. Και δεύτερον, να βάλετε μέλι. Αν θέλετε διέτηση. Μπορεί να το σιμιδάλι με μέσα, δύο είπαμε. Δύο, ε. Δύο. Δύο. Μάλιστα. Χοντρό είναι αυτό, ε. Χοντρό είπαμε. Καβουρδίζουμε χοντρό. Καταρχήν θα σα δείξω μια καινούργια συνταγή του χαλβά, γιατί όλοι ξέρουμε τον παραδοσιακό χαλβά. Δεν το ξέρω, ναι. Ο οποίο κάνουμε σιρόπι, εγώ θα κάνω άλλη συνταγή τώρα. Ναι. Μην μου πείτε δεν είναι. Όχι, αν τη μάθω κι εγώ από σένα, δεν θα τη μάθω. Δεν χρειάζεται να κάνω. Εγώ θα βάλω μέλι, να ξέρει. Εσύ να βάλει μέλι. Εγώ δεν θα βάλω μέλι. Λοιπόν, όλη η επιτυχία στο χαλβά είπαμε, βάλαμε βουτυράκι. Μπορεί να κάνει και με σπορέλαιο, εγώ το κάναμε με ελαιόλαδο. Γίνεται λίγο πιο βαρύ, αλλά είναι το original. Έτσι το κάνει η γιαγιάκα μα. Λοιπόν. Εγώ βάζω βουτυράκι. Τώρα, όσο τσιγαρίζεται, μάλιστα, τόσο καβουρντίζεται που λέμε. Δηλαδή, καίγεται το σιμιγδάλι, εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα σε λίγο θα αρχίσει να μυρίζει, βλέπει τώρα τι γίνεται. Και θέλει συνέχεια τώρα ένα κάτεμα. Ναι, ξέρω. Για να μην κολλήσει και να μην μαυρίσει, κατάλαβες. Γιατί. Δώσ' μου την καρτούλα, σε παρακαλώ πολύ, αγαπητέ μου Δημήτρη. Λοιπόν, χαλβά σιμιγδαλένιος με φράουλες. Μία φλιτζάνα ελαιόλαδο, δύο φλιτζάνες σιμιγδάλι χοντρό, τρεις φλιτζάνες ζάχαρη, το 1-2-3 που λες. Και μια φλιτζάνα χυμό φράουλα και μετά κανένα. Ναι, εμεί θα την βάλουμε 4 κουταλιές. Δεν θα βάλουμε το τέτοιο. Θα βάλουμε το χυμό. Λοιπόν, ωραία. Τώρα εσύ έχει να κάνει μια δουλίτσα εδώ πέρα, Διογέννη. Give me θα φράουλες. Θα πάρει φραουλίτσε και θα μου τι κάνει. Χυμό. Χυμό. Τότε θα του πιάσω. Δεν θέλω να βάλει τα χεράκια σου. Όχι, κάτι περίμενε, παρακαλώ πολύ. Διογέννη είναι προσεκτικό, να ξέρει. Μπράβο, αγόρι. Εγώ είμαι καλό παιδί. Σε λίγο θα αρχίσει να μυρίζει και το σιμιδάλι μα. Όταν αρχίσει να μυρίζει το σιμιδάλι μα. Ναι. Κουβαλιά καλά το κάνουμε. Μπράβο. Ξέρει να κάνει χαλβασί. Όχι, καλά. Είδες που τώρα το είμαστε, 1, 2, 3, 4, δεν είναι σωστό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Οι γυναίκες σημερινές τώρα και άχαρα, δεν ξέρετε τα κάντε. Όπα. Δηλαδή το έτσι. Για γέμιτα στιγμή, θα ξάνει και θα κατέβει κι άλλο. Το ξέρω, βάλω κι άλλα μετά. Βάλε τούρμπο, έχουμε το τούρμπο. Μπράβο. Τούρμπο, ε. Τούρμπο. Γκάζι, δώσε γκάζι. Βάλε και τα άλλα μέσα. Εντάξει. Δεν βιαζόμαστε. Έχουμε όλα. Τελείωσα νωρίς για να κάνουμε χαλβά μαζί. Ξέρεις το χαλβά σου είναι το αγαπημένο μου. Θα τα καταφέρουμε, λες. Γιατί όχι. Πιστεύω, σου λέω, χαλβά σου είναι επιτυχία, τρώει το καβούρδισμα. Αν δείξει όμως το λεπτό που βάζουμε εμείς τη φράουλα, δεν θα βάλουμε νερό. Θα βάλουμε. Από δεν θα βάλουμε. Δεν βάλουμε τέσσερα, θα βάλουμε δύο. Σε αυτό εδώ πέρα, φράουλα. Δώσε τούρμπο. Τώρα εδώ βλέπεις, σκάει το σιμιδάλι, φουσκώνει το σιμιδάλι. Πω, παιδιά, αυτό που το κάνω και εγώ σπίτι και μυρίζω. Πω, τρελαίνεσαι. Τρελαίνομαι πραγματικά. Σήμερα έρθουν οι SMS μετά. Έχουμε SMS σήμερα. Όχι, αύριο είναι SMS. Με τούτη είναι σήμερα. Μέχρι στις μέρες. Πω, κάνεις σήμερα. Βιάζουμε πράσινη εβδομάδα, ε. Φτάνει, δεν φτάνει εγώ. Το κάνεις... Ποιο δύο. Δεν είναι ντομάτα, είναι φράουλα. Φτάνει. Λοιπόν, έχω δοκιμάσει ντομάτα μαρμελάδα. Εκπληκτική. Σου λέω, έχω ένα φίλο θα μας φέρει να μας δείξει πορτοκάλι γλυκό από τον κήπο. Απλώς σου λέω αυτά είναι πάρα πολύ εύκολα γλυκά. Εδώ. Να το γεμίσω. Να το γεμίσει. Γιατί σου λέω ένα, θα πάει. Αν θα το γεμίσει, θα σταματήσει κιόλα. Είδα ακριβώς. Βλέπεις πως γίνει ακριβώς. Τέλειο. Αφού μπορώ το πιω. Μπορείς. Σε σφινάκι. Θέλει με πήρατε τα σφινάκι, ρε παιδιά. Βάλε και μια κουταλιά ζαχαρίτσα. Εδώ πέρα μέσα. Και πάει. Τι είπε, λες. Με πιστεύεις, έλα. Έχει ζαχαρούλα εκεί πέρα μέσα, στο ζυταράκι σου πάρε. Όχι, αλλά τη ζάχαρη, μην βάζετε ζάχαρη. Το σιρτάρι εκεί. Μην μου βάζει αλάτι. Πού τα κρύβεται, απορώ. Εκεί αγόρι, σου λέω, μην πα εδώ, εκεί. Εδώ είναι. Εκεί, πάνω, το επόμενο, εκεί. Εκεί να τη ζάχαρη, το πρώτο, αυτό που έπιασε, δίπλα. Αυτό είναι ζάχαρη. Να βάλω μέσα ζάχαρη. Λίγο. Στη μύτη. Λίγο ζάχαρη, δεν χρειάζεται, φράουλα γλυκή είναι.
Δηλαδή. Γιατί γελάσαι, σταμάτα. Βλέπεις το γεννή, πειράματα. Δεν κάνω πειράματα. Ό,τι περισσεύει δεν πετυχαίνεται στην κουζίνα. Γίνεται κάτι άλλο. Δημογενή, βλέπεις που άρχισε να βρει ο χαλβάς μας. Όπου το βλέπω, ήδη πήρε το χρωματάκι του. Βλέπεις, ε. Σου λέω όλη η επιτυχία στο χαλβά μας είναι το. Ποιο. Εγώ μπορώ να παίξω λίγο, ε. Κάνε τη δουλειά σου. Δεν σε ενοχλώ τώρα. Έχουμε ακόμα, θέλουμε ακόμα 4-5 λεπτά για το χαλβά μας εδώ. Μην το μείνω κάτι από τώρα. Βάζω το τούρμπο τώρα, η ζάχαρη έχει γίνει. Λοιπόν, για δοκιμάσαι τώρα λίγο. Σου βάλω ένα ποτηράκι σου πάρε, μην τυχόν το πιστεύω από εκεί πέρα, σε ένα ποτηράκι το βάλεις. Ποτηράκι, ποτηράκι. Μπράβο, πάρε αυτά τα κολονάτα, πλέον εγώ μετά, μέσα στην αρχή. Κολονάτα, το γιο. Πάρε κολονάτα. Α, ρε παιδιά, ποιος κολονάτο, δηλαδή τώρα. Τώρα τι να σου πω. Αυτό τράβο το αγαπητέ μου Σταύρο, σε κολονάτο τα πιούμε χυμού. Λοιπόν, θα σε κάνω με διάφορους χυμούς, θα πάθεις πλάκα. Με φρούτα. Ω, παιδιά, το μ' αρέσει. Στην υγειά μας. Μη γελάς, με χυμού. Όπω παιδιά, αυτή η μυρουδιά με τρελαίνει πραγματικά. Αυτή η μυρουδιά από πιτσιρικά τη θυμόμουν και έτσι. Λοιπόν, Διογέννη, θα σου πω τώρα δύο ιστορίες. Μία ιστορία είναι η εξής. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο χαλβάς. Πέτυχε. Τέλειο, φραουλίτσα. Δεν ξέρω, χαλίτσα μέσα. Δεν ξέρω, αυτό είναι. Λοιπόν, εδώ πάει και λίγο βότκα μέσα και ξέρει τι γίνεται. Βότκα φράουλα. Λοιπόν, Διογέννη, σου είπα πάλι, θέλουμε ο χαλβάς να γίνει σκούρο. Βλέπετε, παιδιά, πώ έχει. Όσο πιο πολύ σκουραίνει, τόσο πιο πολύ καβουρτίζεται. Εμείς θα δώσουμε ακόμα 4-5 λεπτά ακόμα, έχουμε περιθώριο. Έχουμε. Εντάξει, έχουμε χρόνο ακόμα. Για να πετύχει ακριβώς η συνταγή μας. Θέλει όμως προσοχή, μην καεί. Μην το ξεχάσετε δηλαδή. Ανακατεύουμε, δεν το αφήνουμε ποτέ το χαλβά. Θέλει σαν το ριζότο. Ναι. Συνεχίες ανακάτεμα. Μάλιστα. Λοιπόν, ο χρόνος θα τελειώσει περίπου και θέλει 15 λεπτά. Δηλαδή κάνα. Τέλειο, μπράβο. Καλή συνταγή, ε. Μάθαμε και χυμό φραουλίτσα. Ωραία, μην το πάρει. Λοιπόν, τώρα. Η συνταγή που θα κάνουμε, θα ρίξουμε τη ζάχαρη εδώ πέρα μέσα σε λίγο. Ναι. Η οποία και αυτή θα καραμελώσει κάποια κομματάκια και κάποια κομματάκια θα μείνουν. Μάλιστα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνουμε χωριστά. Κανονικά η παραδοσιακή. Εγώ βάζω νερό, βάζω ζάχαρη, ανακατεύει, βάζει και μια κανελίτσα μέσα. Και μετά βάζω μέσα το μείγμα αυτό. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε άλλη συνταγή τώρα. Θα κάνουμε μια άλλη συνταγή. Η οποία θα τα ρίξουμε όλα τα υλικά τώρα, θα συνεχίσουμε να ρίξουμε υλικά εδώ πέρα μέσα. Εδώ πέρα μέσα όλα. Όλα, ναι. Το δοκιμάσω να έρθει στο σπίτι και εγώ να ξέρει. Ακριβώς. Δηλαδή μπορεί να μέσα ρίξω σαφίδες, να ρίξω καρύδια. Έχω φέρει μερικά κατά κόρ, θα τα δεις. Λοιπόν, ρίξε μου λίγο τη ζάχαρη εδώ πέρα μέσα. Η ζάχαρη είπαμε είναι. Ρίχνω όλο. Ρίξε, ναι. Ρίξε, μου φάσε. Ρίξε. Ω, παιδιά, πολύ ζάχαρη, πολύ σκληρή. Λοιπόν. Ωραία. Βλέπεις τώρα πώς γίνεται. Ναι. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου βάλεις ένα από εδώ, αυτό μου βάζει νεράκι. Θα μου γεμίσει τρία τέτοια να ξέρει. Μου καεί αυτό, θέλω γρήγορα. Νεράκι. Όχι από εδώ, από εδώ έχω την κανατούλα. Από εκεί νεράκι δεν θα πάρει με τίποτα. Λοιπόν, έχουμε και εμένα. Ρίξε το ένα. Τρία θέλουμε δηλαδή. Τρία από εδώ και ένα τότε τη φραουλίτσα. Ρίξε, ρίξε, ρίξε. Ωραία, παιδιά. Μην βιάζεσαι. Όχι. Μέσα λίγο να σου. Αυτό είναι το μόνο που σου χαίρομαι, ξέρεις πώς σε πετσιβηδάει. Ναι, μέχρι να. Εντάξει, ναι, ναι. Ρίξε σιγά σιγά. Το κομμάτι θα δούμε. Σήμερα ναι, έχεις κάνει την πιο ωραία συνταγή όλο αυτό το μήνα. Πόσο απλή, ε. Ο χαλβάς είναι γεμάτο αγαπημένο μου. Μπορώ να το πάρω λόγο αφού φύγω μετά. Το πάρεις και θα φύγεις, ναι. Όχι, εσύ δεν έχεις. Σταύρο, όχι. Αύριο παίζουμε μπάλα, πρέπει να είσαι εντάξει. Ναι, μπερδέσκα, ναι, λοιπόν. Ρίξε και το άλλο, σε παρακαλώ. Ναι. Ωραία. Τώρα, Διογέννη, βλέπεις. Ήδη έχει καβουρτιστεί, έχει και η σοκολάτα που έχει η καραμέλα. Αυτά μάλλον είναι η καραμέλα σε είσοδο. Ναι. Εντάξει, θα έχει λίγο άλλο χρώμα. Θα στώσουν όλα μόλις πέσει μέσα η φραουλίτσα μας. Γιατί σιγά-σιγά πίζει κιόλας. Τώρα όλη η επιτυχία είναι να πείσει και θέλει τώρα. Ξέρεις πόση ώρα θέλει να πήξει. Ξέρω. Θέλει βράσιμο και θέλει. Τώρα θέλει ανακάτεμα και θέλει όλη η ιστορία το πήξιμο είναι. Και να μην κολλήσει κάτω. Αυτή είναι η επιτυχία γιατί με κολλήσει κάτω, καήκαμε. Θέλει συνεχόμενα να ξέρετε πέρα δόθε άμα κάνετε χαλβά. Πιστεύω χαλβά ξέρετε να κάνετε. Απλώς εμείς το έχουμε έναν τρόπο που τη βάζουμε όλα μέσα. Όλα inside δηλαδή. Λοιπόν, απλώς τώρα πρέπει να μας φτάσει ο χρόνος να πήξει. Αυτή είναι η ιστορία. Θα μας φτάσει ακόμα, ακόμα έχουμε 10 λεπτά. Πιστεύω στο 10 λεπτό θα είμαστε έτοιμοι γιατί. Στο 9 το έχουμε αυτό. Πάμε τέρμα τούρμπο. Πάμε τούρμπο εδώ πέρα. Τούρμπο το έχουμε. Δεν πάει τούρμπο, άλλο. Μια κουζίνα. Θα έχουμε κουζίνα, IKEA, όλα θα γίνουν τέλος. Και εγώ έτσι πιστεύω. Λοιπόν, έτσι που λες. Βλέπεις πως αυτό που λες το μαύρισμα δεν είναι, είναι καραμέλα από την τέτοια πρίξα. Έχει άλλο χρώμα, πιο σκούρο.
Θα μου ρίξει λίγο τη μισή φραουλίτσα όμως, γιατί δεν μπορεί να τη βάλουμε όλη για να μπορέσει να δει τη σάλτσα μας. Γιατί λοιπόν, κανονικά θέλει όλη τη συνταγή. Τη μισή. Ρίξε. Οπα. Άσε το λίγο. Μπράβο, άσε να σφίξει λίγο και μετά θα ρίξουμε το υπόλοιπο. Άλλη φραούλα. Δεν μπορούμε να βάλουμε και πορτοκάλι. Φυσικά. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε ξύσμα πορτοκάλι, μπορούμε να βάλουμε λεμόνι. Μπορούν να βάλουν φράουλες, βάζουν καρυδάκια μέσα. Θέλουμε, εγώ σου λέω την κάνω original, παραδοσιακό σου λέω δεν βάζουμε τίποτα μέσα, εντάξει. Ναι, σκέτο. Απλώς στο ζουμάκι που κάνουμε χωριστά, βάζουμε μέσα μία κανέλα και ένα λεμόνι τέτοιο, το αφήνουμε να βράσει και το ρίχνουμε μετά τον. Εμείς ρίξαμε σκέτο, ενώ θα ρίχναμε το σιρόπι. Κατάλαβε το σιρόπι το κάνουμε τώρα. Έχει πάει σήμερα στα ύψη. Παιδιά, σήμερα πάει ξανά η δίαιτα. Δεν θα φας πολύ. Όλο. Διογέννη θα δοκιμάσει, είπαμε. Όλο, όλο. Τι γελάς εσύ, τι γελάς. Πώς το βλέπεις. Πες το όνομά σου. Ειρήνη. Γιατί γελάς Ειρήνη. Του λέω Ειρήνη. Να ξέρεις πως Ειρήνη, πως ο χαλβάς είναι από, από τα πιο σημαντικά γλυκά στην οικογένεια. Δεν πιστεύω σαν η μαμά σου μην κάνει χαλβά. Δεν κάνει. Πώς είναι η μαμά σου. Καλά ρε Ελένη. Δεν κάνεις την Ειρήνη χαλβά. Ανακάτευε εγώ σου παρακαλώ. Ανακατεύω εγώ. Λοιπόν, χαλβά είναι το βασικό γλυκό του σπιτιού. Μένα η μητέρα μου έκανε συνεχόμενα. Σε φάμε μέρη τη μάνα μου τώρα να μαγειρέψει το μαζί, να ξέρεις. Το κατεβάσεις θέλεις. Θέλω να το βάζω στο πέντε, πρόσεχε μην καείς. Το ξέρω, πάντα έτσι γίνει και ο σπίτι σε μένα. Ευχαριστώ. Ήδη αρχίζει και πίζει. Αυτό θέλουμε. Θα βάλουμε κι άλλο μέσα φράουλα. Θέλω να δούμε αν έχω χρόνο. Α, ωραία. Εντάξει, αυτά τα παιδιά δεν ξέρετε πόσο χαλβά υπάρχει. Ρίξε λίγο φράουλα μέσα. Ρίξε, μη φάσεις λίγο. Ωραία. Μη γελάς. Ο χαλβάς παιδιά έτσι να ξέρετε. Το πετάει έξω. Δώσε λίγα ανήλ. Γίμη λίγο. Θέλω να κατεβάσω λίγο τη θερμοκρασία. Την κατεβάσω, γάστο. Να έχουμε σώσει τη βράση. Πόσο, 6-5. Θα σε κοβράσει δηλαδή. Ναι, γιατί... Ωραία. Έλα, ηρέμησε. Παιδιά, το χρωματάκι που πήρε. Α, φαίνεται από πάνω, να το. Δεν το είχατε κάτω σε μένα. Το φαίνεται. Α, Ανέστη μου. Εμείς έχουμε 52 είναι. Αυτό που το αφήνουμε εκτυπωσιακά να κρυώσει κλπ. Θα το κάνουμε λίγο, θα δείξουμε λίγο πώς είναι. Έχω τα τσέρκια εγώ εδώ πέρα, θα τα τσέρκια για να είμαστε καλυμμένοι. Σου λέω, ο χαλβάς τώρα θέλει. Ρίξε λίγο ακόμα φραουλίτσα, μας παίρνει. Μας παίρνει. Ναι. Πού μας παίρνει, όλο. Ρίξε. Είμαστε τέξι. Παιδιά, αυτό θα γίνει ένα από τα πιο ωραία. Λοιπόν, βλέπεις τι ωραίο χρωματάκι έχει πάρει. Οπα. Έλα ανήλ μου, έλα ανήλ μου εδώ πέρα που σε χρειάζομαι τώρα. Τακ, τέλος. Άμα έχεις ανήλ, καθαρίζεις. Α, κοκκινά. Προς το κόκκινο πήγαμε, αυτό μας παρεξηγήσετε. Είπαμε φραουλίτσα. Α, παιδιά, αυτό μόλις θα κρυώσει, θα γίνει. Διογέννη σου λέω, η επιτυχία του χαλβά είναι, βλέπεις, έχει καβουριστεί εξαιρετικά. Όλη η επιτυχία του χαλβά είναι το καβούρισμα, είπαμε. Φραουλίτσα θα δώσει μια άλλη γεύση, θα το απογειώσει. Και ειδικά η φρέσκια φραουλίτσα δεν βάλαμε. Εντάξει, τώρα η φρέσκια φραουλίτσα μαζί με και τη ζάχαρη, οκ. Okay. Πάντα εγώ τον παρέβαλα το θέμα ξυπού. Στην αναλογία ζάχαρη και πες το και μέλι. Είχα ένα θέμα εκεί πέρα εγώ. Το πράγμα που σήμερα έχω πει με χώνεσαι. Θα το κλέσω εγώ σήμερα. Εγώ δεν αφώνω. Εγώ θέλω εσύ να βάλω τα τσέρκια μου λίγο να σου δείξω πώς το κόλπο θα κάνω. Είναι. Έχουμε ακόμα 7 με 8 λεπτά. Θα προλάβει να το. Έχουμε Δημήτρη μου ένα λεπτό παραπάνω, μπορούμε. Θα φας και εσύ χαλβά. Εμείς θα φάτε χαλβά, μην αγχώνεις. Ο χαλβάς πάει περιμένει μετά. Ο Άρης δεν περιμένει. Θα μου λες μετά, φάγαμε το χρόνο. Βλέπεις πως δεν είναι. Ω, παιδιά, φοβερό μητράκι, χρώμα. Φοβερό χρώμα. Μητράκι. Φοβερό χρώμα και... Πω, πω, Ανάστη. Σε έχω φτιάξει σήμερα, Είδες, με τρία υλικά. Αυτά πρέπει να φτιάχνετε σε μαγαζιά και να δείτε στον κόσμο στο τέλος φαγητού που προσφέρετε. Λοιπόν, Διογέννη, να σου πω και μια ιστορία. Στο μαγαζί, που σου ξαναείπα. Στο μαγαζί που είχα ένα σεφ και έκανε χαλβά. Και μια μαγείρισα που έκανε χαλβά σε Μυδαλένιο, στην είπα την ιστορία. Δεν το πες σε μένα, όχι στον αέρα όμως. Μην την πεις σε μένα. Πες στον κόσμο. Πες, είναι καλή ιστορία. Λοιπόν, ήμουνα στο μαγαζί και είχαμε ένα θέμα στο μαγαζί. Ήθελα ένα σεφ να μαγειρέψει και του λέω τι γρήγορα κάνουμε. Κάνουμε χαλβά, λέω. Ναι. Ήθελα να κάνω κάτι εντυπωσιακό, έκανε χαλβά, χαλβά. Και μου κάνει χαλβά σε Μυδαλένιο με ψηλό σιμιδάλι και λευκό. Ήθελα ναι. Από τον που άλπαξε. Του λέω, του βάζω στα τραπέζια, του εξηγώ κάθε φορά που έρχονταν τα πιάτα μέσα στην κουζίνα, βλέπω ότι έμπαινε στο πιάτο μέσα. Χαλβάς. Όχι, όταν βλέπει ένα άτομο σε μια ταβέρνα, όταν βλέπει τα πιάτα έρχονται άδεια, γεμάτα, ρωτά τον πελάτη, λέει, τι έγινε. Τι, δεν σου άρεσε. Ναι.
Μερικοί από ευγένεια, αν ανέξε, δεν είναι μουχουρά του άδου, δεν μιλούσα. Αλλά από τη φάτσα και μπορεί να καταλαβαίνει ότι δεν του άρεσε κάτι έγινε. Έλα. Είμαστε, πώς το βλέπεις? Είμαστε στο 99%. Μπράβο. Έχουμε ακόμα ακριβώς. Ένα λεπτό βγάζω στον αέρα. Ναι. Μετά το βάζω στα τσέρκια μου. Τσέρκια, κάνεις χαλβά εσύ. Έλα. Κάνεις χαλβά εσύ. Όχι. Λοιπόν, κάποια στιγμή δεν μπορούσα να το κάνω πριν να το προσβάλλω κιόλας. Τώρα στο σεφ άνθρωπο, τι να το πω τώρα. Δεν είναι καλός χαλβάς που κάνει, δεν γίνεται. Στο σεφ κιόλας. Λοιπόν, του λέω φιλαράκι, ξέρεις τι, έχω μια ιδέα. Λέω. Θα βάλουμε να κάνει μαγείρισα, λέω, που είναι μαγείρισα, λέω, ένα χαλβά όπως τον κάνα παλιά στο παραδοσιακό, όπως κάνει η μαμά μου. Ναι. Θα κάνει το χαλβά το δικό σου, θα βάζουμε δύο κομμάτια το δικό σου, δύο κομμάτια το δικό μου. Και θα δούμε ποιος θα γυρίζει πίσω. Ναι. Καλό αυτό. Καλό. Δεν υπάρχει κάτι το πειράζει. Αυτό, γιατί... αυτό το κάνετε, παιδιά, γιατί... στα παιχνίδια. Να ξέρετε, και στο δικό μας το κάνουμε αυτό, να ξέρετε. Στο αγαπημένο πιάτο. Θα μας κάνετε χαλβά. Λοιπόν. Θα σας πω και μια άλλη ιστορία την άλλη φορά. Λοιπόν. Και λες κάποια στιγμή έρχεται. Άρχισα να έχω τα πιάτα μέσα. Λοιπόν, Γιάννη. Πρέπει να γεμίσουμε. Πρέπει να γεμίσουμε. Αν και θέλει 2-3 λεπτά ακόμα, αλλά. Νομίζω. Πέντε. Εντάξει, είμαστε, θα κρυώσει κιόλας. Θα κρυώσει, θα σφίξει φυσικά. Λοιπόν. Πάμε τώρα. Πάμε εδώ. Έστω λίγο εσύ, ανακάτευε λίγο να κρυώσει λίγο. Πω, παιδιά, είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Αν είσαι αυτό το σπίτι μου, να ξέρει. Είπαμε, εντάξει, αυτό μην αγχώνεσαι. Θα το πάρει. Αυτό... Πρώτα το δείξουμε στον κόσμο, θέλω. Γίνεται. Ναι, ναι. Λοιπόν. Διογέννη. Τελικά τα πιάτα που ήρθαν. Και δύο κομμάτια μέσα και μόνο δύο κομμάτια. Τα πιάτα είχαν φιλαράκι μου μόνο. Λοιπόν, άστο. Λοιπόν, παίρνω το τσέρκι μου εδώ. Θα θέλω τη βοήθειά σου εδώ πέρα, να μην τα κάνουμε χάρη. Θα βάζω το τσέρκι εγώ. Όχι, το τσέρκι δεν χρειάζεται. Βλέπεις τι χρώμα έχει πάρει. Ναι. Κοκκίνο, καφέ. Έχει όλα τα χρώματα είναι μέσα. Αυτό μου αρέσει. Και αυτά τα κομμάτια που βλέπεις τα μαύρα είναι στην καραμέλα που γίνει από, από την τέχεια που έχω βάλει. Από τη ζάχαρη. Από τη ζάχαρη, ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το βάλω για μετά να το πάρεις στο σπίτι που είπαμε. Θυμάσαι. Παιδιά, το πήρα. Δεν θα μπορέσει το βγάλω, είναι πολύ ζεστό ακόμα. Δυστυχώς. Ναι, πρέπει να το δείξω εδώ πέρα, θα το δοκιμάσει. Μπορεί να το δοκιμάσει, αλλά εγώ θα δείξω λίγο για το κόλπο θέλω να κάνω. Ναι. Εντάξει. Το βάζει στο τσέρκι, κρυώνει, βγάζει στο τσέρκι. Παίρνω και δύο φραουλίτσες εδώ πέρα. Το βάλουμε εδώ πέρα λίγο, θα βγάλουμε τα τσέρκια φυσικά. Να ξέρετε πω εγώ τρώω χαλβά ζεστό. Εγώ με το που τον κάνω σπίτι, κάτι τρώω και εσύ. Δεν περιμένω καθόλου το φάζεστο. Εγώ αγαπητέ μου Σταύρο, δεν περιμένω καθόλου το χαλβά. Θα γανώσει το στόμα σου να το φάζεις ζεστό. Θα το φυσήξω λίγο. Α, τώρα κάτι είναι το τραγό το. Ο καρβάς είναι σου λέω καίει πάρα πολύ. Θα φωμάξω πάει 70 άτομα μέσα, θα φυσάμε όλοι μαζί. Κι άλλο φυσάνε κι άλλη φράουλα. Πώς θα δείξω την φράουλα στο φιλαράκι μου καλό. Α, εδώ πέρα δίπλα, ναι. Και λοιπόν. Καριδάκι θα βάλουμε. Καριδάκι θα βάλουμε ένα πάνω, γιατί ο φίλος δεν ήθελε πάνω καριδάκι. Ένα καριδάκι εδώ και ένα καριδάκι εδώ. Λοιπόν Διογέννη. Αυτό είναι, περίμενε. Ένα είναι αυτό το πλάνο μας, από το δύο κόσμο. Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη. Είναι παιδιά ο χαλβάς ο σπιτικός, αλλά με την συνταγή του Ανέστη και ένα κοντινό εδώ πέρα, αγαπητέ μου Σταύρο, κοντινό. Εδώ, εδώ. Πόσο μπορείς καθάριστο. Εδώ. Μπορείς να καταλάβεις, κύριε, μπορείς να δοκιμάσεις. Θα με τσέπεις να δοκιμάσω μέσα από εκεί πέρα, γιατί ακόμα είναι ζεστός. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου. Θα δοκιμάσεις από εκεί, ναι, και να μας πεις, αν και έχουμε ακόμα ένα λεπτό, είμαι τζάστη. Λοιπόν, παιδιά. Λοιπόν. Ναι, τότε... Χαλβάς Μυγδαλένιος, παραδοσιακός. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, σωστός. Λοιπόν, πρόσεχε μην καείς. Κάτσε, εγώ θα το φυσήξω, με τελείωσε. Λοιπόν, αυτό είναι το αγαπημένο μου γλυκό, εσύ με κοιτάς. Φράουλα, όπως έρχεται. Βλέπεις πόσο διαφορετική διαφορά. Φράουλα, και έρχεται κιόλας η φράουλα και το κομμαντάκι της σοκολάτας μέσα. Το, καραμέλα, όπως είπαμε. Καραμέλα. Ακριβώς. Λοιπόν, φίλοι και φίλοι, γεια σας. Μια εύκολη συνταγή, μια παραλλαγή του παραδοσιακού χαλβά σε Μυγδαλένιου με φραουλίτσα. Εξαιρετική. Φοβερή.